Ο εκδότης της Ακρόπολης, Παναγιώτης Μαυρίκος, είναι νεκρός. Το πολυτελές Porsche Cayenne που ανήκει στη σύζυγό του και το οποίο οδηγούσε ο ίδιος, έπιασε φωτιά. Και ενώ το βαρύ όχημα ήταν πάνω στην Αττική Οδό, με κατεύθυνση την Ελευσίνα. Όλα έγιναν λίγο πριν την έξοδο και πριν τη Διχάλα, για Πειραιά και Λαμία. Ο οδηγός που αναγκαστικά κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα είδε ξαφνικά μπροστά του πυκνούς καπνούς από τους αεραγωγούς του καπό που σε δευτερόλεπτα άρχισαν να εισχωρούν και στο εσωτερικό του θηριώδες τζιπ. Το βέβαιο είναι πως ο οδηγός δεν είχε καν ορατότητα. Τα μάτια του πνίγηκαν από τους καπνούς και τις φλόγες μπροστά από τον παρμπρίζ αρκετά πριν χάσει τις αισθήσεις του. Το μόνο που πρόλαβε να κάνει ήταν να οδηγήσει στα τυφλά και να ακινητοποιήσει το τζιπ αριστερά. Σταμάτησε όμως τόσο κοντά, σύριζα στο τσιμεντένιο διαχωριστικό κράσπεδο, με αποτέλεσμα η πόρτα του οδηγού να μην ανοίγει και ο οδηγός να εγκλωβιστεί στη θέση του. Ο Μαυρίκος, ως εκδότης της Ακρόπολης, υπήρξε το κεντρικό πρόσωπο τον περασμένο χειμώνα στην δικογραφία που συνέταξε η ασφάλεια Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε εκβιασμού σε βάρος στελεχών ΔΕΚΟ, πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και επιχειρηματιών. Μπίσω, παιδιά, ανοίξτε. Μαζί του είχε συλληφθεί και ο δημοσιογράφος Τάκης Μουσάς, που προφυλακίστηκε στον Κορυδαλό. Ο Παναγιώτης Μαυρίκος είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και με την καταβολή εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ. Ο Παναγιώτης Μαυρίκος είχε ιδρύσει και το κόμμα Δεξιά, που πέρασε όμως στα ψηλά. Εκείνο που προκάλεσε σάλο ήταν η υπόθεση με τους εκβιασμούς από την εγκληματική ομάδα που είχε πρόσβαση σε ορισμένα μέλη του πολιτικού συστήματος, αλλά και αδυναμίες στο χρήμα. Είχε παρετηθείτε, βέβαια, το οποίο είναι ένα κίνημα στα όρια της συνταγματικής καρδινόμου ανοχής. Η φράση αυτή του Νίκου Φίλη για το κίνημα «Παρετηθείτε», που καλεί τον κόσμο μέσω Facebook σε αντικυβερνητική συγκέντρωση διαμαρτυρίας την 15η Ιουνίου, πυροδότησε μια έκρηξη αντιδράσεων από την αντιπολίτευση αλλά και από τους διοργανωτές του. Η ειρωνία της τύχης είναι και ότι όλες αυτές οι επιθέσεις του κυρίου Φίλη νομίζω ότι μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και ως εκ τούτου θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να τον ευχαριστήσουμε για όλα αυτά που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα για μας. Εμείς καλούμε τον κόσμο σε μια δημοκρατική, ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας. Είναι ξεκάθαρος ο ευρύτερος πολιτικός προσανατολισμός της συζήτησης, της εκδήλωσης. Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε από τον Υπουργό Παιδείας να παραιτηθεί. Αλλά ο Νίκος Φίλης αρνήθηκε, κλιμακώνοντας τις κατηγορίες κατά του κινήματος, χαρακτηρίζοντας το μάλιστα ακροδεξιάς κατεύθυνσης. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Νέα Δημοκρατία ζητά την παραίτησή μου. Τώρα που ο κύριος Μητσοτάκης έχει αγκαλιάσει το ακροδεξιάς κατεύθυνσης κίνημα «Παραιτηθείτε», είναι φυσιολογικό να εντάσσει και τη δική μου παραίτηση στο γενικότερο αίτημά του. Ούτε η κυβέρνηση, ούτε εγώ προσωπικά, σκοπεύουμε να προσφέρουμε αυτό το δώρο στον κύριο Μητσοτάκη. Ζητήσαμε την παραίτησή του. Εφόσον ο κύριος Φίλης, ο ίδιος, προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει το μεγάλο ατόπιμα θεσμικό και δημοκρατικό που διέπραξε με τη δήλωσή του, οφείλει πλέον ο Πρωθυπουργός να τοποθετηθεί. Εκτός αν τον υποκαθιστά, όπως δείχνει με την ανακοίνωσή του ο κύριος Φίλης. Η τοποθέτηση Φίλη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης την ώρα που στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πήραν σαφείς αποστάσεις. Δεν σχολιάζω ποτέ δηλώσεις συναδέλφων βουλευτών, πόσο μάλλον ας πούμε και υπουργών της κυβέρνησης. Στο δημόσιο χώρο όλοι μας παίρνουμε την ευθύνη και λέμε την άποψή μας και υπάρχουν αντιπαραθέσεις σε επίπεδο απόψεων. Η κουλτούρα του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των στελεχών του για την αποδοχή της λαϊκής κινητοποίησης οποιασδήποτε μορφής είναι δεδομένη και αυτονόητη. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρη ότι πρέπει να μην υπάρχουν εμπόδια, να είναι όλο και λιγότερα τα εμπόδια σε όσους θέλονται να διαμαρτύρονται μέσα στα πλαίσια που προβλέπει το Σύνταγμά μας.
σεβόμαστε απεριόριστα το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώσουν. Από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε, αλλά αντίθετα θα ασκήσουμε πολιτική κριτική, όπως κάνουν τα κόμματα, και αυτό είναι ο ρόλος των κομμάτων, σε κινήματα τύπου Κατσαρόλας και στο πολιτικό περιεχόμενο που κάποιοι κρυβόμενοι πίσω από ανώνυμες συγκεντρώσεις προσπαθούν να δώσουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Είναι αδιανόητο. Υπουργός ενός κόμματος και μιας κυβερνήσεως που ήδη διοργάνωναν διαδηλώσεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 365 μέρες το χρόνο, οποιοδήποτε είδους θέμα που καλούσαν την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να παραιτηθεί κάθε μέρα, κάθε πρωί από την πρώτη μέρα της θητείας του. Να έρχονται αυτοί και να μας λένε ότι είναι στα όρια της πραγματικής νομιμότητας το δικαίωμα κάποιων Ελλήνων πολιτών να φτάνουν να μαζευτούν στο Σύνταγμα και να ζητήσουν από τον κύριο Τσίπρα να πάει από εκεί που ήρθε. Το δημοκρατικό και συνταγματικό δικαίωμα των Ελληνίδων και των Ελλήνων να συγκεντρώνονται ειρηνικά και να διαδηλώνουν τις απόψεις τους δεν τίθεται υπό έγκριση ούτε του κυρίου Φίλη ούτε της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ο καθεστωτισμός δεν περνά στην Ελλάδα και η ανοησία φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Η υποκρισία δεν έχει όριο. Ο κύριος Φίλης καταγγέλει αυτό που ο ίδιος και το κόμμα του έκαναν στο παρελθόν κατά κόρον και μάλιστα υπήρξαν από τους πρώτους διδάξαντες. Επιπλέον το κάνει αυτό χωρίς εδώ, αξιοποιώντας το αντιδραστικό επιχείρημα περί αντισυνταγματικότητας. Υπάρχει ένα θράσος από την πλευρά των Σιριζέων. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που είχαν καταλύσει στους δρόμους, κάθε έννοια νόμου, οι οποίοι σήμερα αντιδρούν όταν κάποιοι διαδηλώνουν. Έλεος. Όλοι ξέρουμε, όλοι εδώ ήμασταν. Αμέτη Μουχαμέτη το έβαλε η Τουρκία να χρησιμοποιήσει την Αγία Σοφία για να δημιουργήσει κλίμα έντασης με την Ελλάδα αλλά και να απαντήσει στο εσωτερικό της ακροατήριο. Η μεταμεσονύχτια ανάγνωση του Κορανίου μέσα στην Αγία Σοφία συνεχίζεται, όπως και οι εκπομπές κάτω από τον επιβλητικό της Τρούλο που πάντα τελειώνουν στις 3 μετά τα μεσάνυχτα με το κάλεσμα του Μουεζίνη σε προσευχή. Η Χουριέτ περιγράφει σκηνικό έντασης με την Ελλάδα για την Αγία Σοφία, ενώ η ΑΞΑΜ προτρέπει τη χώρα μας να επιδείξει κοινή λογική. Εντός των τυχών, κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία κοντράρονται, γιατί δεν απάντησε επισήμως η ελληνική κυβέρνηση, αλλά προτίμησε άτυπα σχόλια και διαρροές. Εμείς συνηθίζουμε τον τελευταίο χρόνο για ζητήματα τέτοιας φύσης να απαντάνε κύκλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και όχι ο ίδιος ο Υπουργός των Εξωτερικών, που είναι ένα πολύ πιο βαρύ statement. Δεν νοείται να υπάρχει ασαφής και απροσδιόριστη απάντηση που πρέπει να σας πω ότι η διπλωματική πρακτική ουσιαστικά είναι σαν να μην έγινε. Φανταστείτε να ήταν το γενή τζαμί, το μπλε τζαμί κάπου εδώ στην Αθήνα και να λειτουργούσε ως μουσείο και να πηγαίναμε το Πάσχα, να λέγαμε το Χριστός Ανέστη με τα μεγάφωνα. Πώς θα το θεωρούσαν οι φίλοι της κυβέρνησης, η τουρκική αστική τάξη? Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν Τούρκο κατακτητή να την βεβηλώνει. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, γυναίκα και πυροσβέστης παρασύρονται από τον ορμητικό χήμαρο. Τα νερά τους ρίχνουν με δύναμη επάνω στον τοίχο. Κάτοικοι της κοινότητας Βασελών στην Αλσατία που παρακολουθούν εμβρότητοι τραβούν το σκηνί, μάταια όμως. Η γυναίκα χάνει τις αισθήσεις της. Για 10 και πλέον λεπτά ο πυροσβέστης, που νωρίτερα κατάφερε να την απεγκλωβίσει από το αυτοκίνητό της, παλεύει να τη σώσει. Le sapeur-pompier essayait de se relever, mais à chaque fois il se faisait repousser par le courant, tellement le courant était fort. On est allé, on a commencé à tirer, jusqu'à ce qu'on a appelé tous les autres qui étaient autour et on s'est mis à tirer. On était au moins une vingtaine à tirer pour sortir sa femme de l'eau. Σοκαρισμένος, ο σύζυγος παρακολουθεί ανήμπορος την επιχείρηση διάσωσης. Ο πυροσβέστης καταφέρνει με τη βοήθεια των κατοίκων να την τραβήξει έξω από το νερό. Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κατάσταση σοκ. Δεκάδες περιοχές στην Αλσατία έχουν κυριολεκτικά βυθιστεί στο νερό, αφού τις τελευταίες ημέρες βρέχει καταρακτοδός. Οι γαλλικές αρχές κήρυξαν 800 κοινότητες σε κατάσταση φυσικής καταστροφής. Στον Καναδά αυτή την εικόνα ελάχιστα μέτρα από το κοινοβούλιο αντίκρισαν υπεραστική. Μια τεράστια τρύπα να ανοίγει στη μέση του δρόμου και να καταπίνει ένα αυτοκίνητο.
Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Saw it was a small hole expanding and growing as the gas was escaping through the water that was forming in the hole and roiling it so that it was causing erosion. Οι αρχές έδωσαν όμως εντολή να εκενωθεί ένα εμπορικό κέντρο και όλα τα κτίρια που βρίσκονται δίπλα σε αυτό. Στην Αλάσκα η διάσωση ήρθε από αέρος για 6 κυνηγούς που εγκλωβίστηκαν στους παγετώνες και περίμεναν επί ώρες να τους σώσει εκ των φυλακή.